Σας θυμίζω ότι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, εν μέσω πανδημίας, σας θυμίζω ότι συζητάγαμε για το πώς μπορεί να φτάσουμε στην επιζητιστική κρίση, στον πρωτογενή τομέα, τα προβλήματα, πώς πρέπει να παίξουμε με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Πόλο δε, που με τον πόλεμο όλα αυτά επιταχύνθηκαν, που υπήρχαν. Ποιος ήταν ένας από τους βασικούς μας ομιλητές για όλα αυτά που λέγαμε γύρω από τη διατροφή, την αξία της γης, τα επιζητιστικά? Ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος έκανε και μία ανάρτηση χθες. Οι αλευροβιομηχανοί, συγγνώμη, αγόραζαν μαλακό σιτάρι από την Ουκρανία 170 ευρώ τον τόνο. Τώρα αγοράζουν από Βουλγαρία αλλά και από Ρουμανία 440 ευρώ τον τόνο. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αλλά και η Ουγγαρία θέλουν να σταματήσουν τις εξαγωγές σιτηρών για να κάνουν το εθνικό τους απόφθεγμα. Στη Βουλγαρία η κυβέρνηση θέλει να αγοράσει από τους παραγωγούς με 300 ευρώ τον τόνο. Τι θα συμβεί? Στις χώρες του νότιου ημισφαιρίου έχουν ήδη θερήσει και έχουν αποθέματα. Η Ελλάδα συζητά να εισαγάγει μαλακό σιτάρι από Αμερική. Ένα καράβι έχει 30.000 τόνους και θα το πληρώσουμε 700 ευρώ τον τόνο. Και έχει υψηλή πρωτεΐνη που δεν κάνει για το δικό μας ψωμί όπως το έχουμε συνηθίσει. Ποια είναι η εθνική μας στρατηγική? Ήδη τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έβαλαν όριο στις αγορές σε αλεύρι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βάζει ξανά στο μεγενθητικό φακό τα προβλήματα της αγροδιατροφής. Η Ευρώπη εισάγει το 40% του μαλακού σιταριού που καταναλώνει και η Ελλάδα το 75%. Η κοινή αγροτική πολιτική πώς θα αντιμετωπίσει την αγροδιατροφική κρίση που έφτασε στην πόρτα μας? Τα ΜΜΕ ασχολούνται ελάχιστα με το θέμα. Μήπως θα έπρεπε να ασχολούνται πιο πολύ? Μήπως η κρίση στην Ουκρανία μας αλλάξει τη διατροφή μας? Αν δείτε την ιστορία, καταλήγει ο κύριος Κουρέτας, έχει πολλά τέτοια παραδείγματα. Και επειδή ο κύριος Κουρέτας δεν ανακάλυψε όψιμα την κατάσταση, την ακτινογραφεί χρόνια τώρα, τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Κουρέτα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Κουρέτα, προφανώς είστε από αυτούς που δεν έχουν πέσει από τα σύννεφα, γιατί κάποιοι έχουν πέσει από τα σύννεφα. Εγώ λέω ότι ο πόλεμος πυροδότησε την περαιτέρω την ταχύτητα αυτής της κρίσης, που όμως την περιγράφατε. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που βγάζετε, πέρα από αυτό που αναρτήσατε, που ναι, τα λέει όλα? Κοιτάξτε, δεν την πυροδότησε, απλώς όπως διαβάσατε στην ανάρτηση, τα έβαλε στο μεγεθυντικό φακό. Και βάζοντας τα στο μεγεθυντικό φακό, βλέπει κανείς περισσότερο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, οι οποίες έχουν δύο βασικά προβλήματα να λύσουν. Πρώτον, εξαιτίας της κακής, κατά τη γνώμη μου, πολιτικής που στράφηκαν σε συγκεκριμένα προϊόντα και απεμπόλησαν το μαλακό στάρι. Δεν έχουμε αγελαδινό γάλα, δεν έχουμε βόλιο κρέας, δεν έχουμε χοιρινό. Βασικές ελλείψεις, βέβαια έχουμε και αυτάρκειες σε ένα σωρό άλλο προϊόντα, όπως είναι το πρόβιο κρέας, το γίδινο κρέας, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα ψάρια, τα αυγά, τα τυριά. Έχουμε. Έτσι, δεν είναι ότι η Ελλάδα που λέει δεν παράγει τίποτα. Αυτό είναι λάθος. Απλούστατα έχει σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την αγροδιατροφική της αυτάρκεια, η οποία αυτή η αγροδιατροφική αυτάρκεια απεμπολίστηκε με συγκεκριμένες πολιτικές, ένα, και δεύτερο, δεν έχει πάρει την προστιθέμενη αξία την οποία πρέπει να πάρει από τα προϊόντα τα οποία παράγει. Παραδείγματος χάρη, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο ποιοτικά ελαιόλαδα τα οποία παράγονται στον κόσμο. Κυρίως τα παράγει η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα θύλακα περίεργο που ξεκινάει από τη Χαλκιδική, κατεβαίνει κάτω, περνάει από την Αργολίδα και τελείωσε στην Κρήτη, που λόγω κλιματολογικών συνθήκων και περιβαλλοντικών συνθήκων έχει ένα ελαιόλαδο που έχει διαφορετικές ουσίες μέσα από ό,τι έχουν τα ισπανικά και τα ιταλικά. Αυτό το ελαιόλαδο κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την προνοητικότητα να το δουν και να το μετρήσουν, το παίρνουν, το μεταποιούν και το πουλάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες 47-50 ευρώ το λίτρο σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης. Θα μπορούσα να σας δώσω και ονόματα, αλλά εντάξει, να μην πάμε στη διαφήμιση. Η πλειοψηφία του ελαιολάδου φεύγει από την Ελλάδα χήμα, το 90% σχεδόν για εξαγωγή, με τιμές 3-4 ευρώ, πηγαίνει στην Ιταλία. Οι Ιταλοί το τυποποιούν και το πουλάνε 15, 17, 18 ευρώ το λίτρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε κουτί? Κουτί δεν είμαστε, απλώς κάνουμε διαχρονικά λάθος επιλογές.
Και όταν πριν από μερικό καιρό με πήγαν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, στα μπλόκα, ας πούμε, και με είδαν εκεί αγρότες, α, λέει ο Κουρέτας, αλλά εδώ να μας πεις γιατί δεν έριξε, εγώ να σας κάνω τι στα μπλόκα. Να σας πω την αλήθεια, να σας πω ότι δεν έχετε προσπαθήσει 30 χρόνια, δεν έχετε καταφέρει να πείσετε τη φακή σε ένα σακουλάκι, να την πουλήσετε και βγαίνετε στον δρόμο για να πείτε τι. Γιατί οι γαλοπούλες της Αμερικάνικης Ιδιωτικής Σχολής πριν καν γίνουν έχουν φύγει. Γιατί τα φασόλια των προσπών πριν καν βγουν έχουν φύγει. Γιατί να σου άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ποιότητα και τα οποία εμείς δεν έχουμε, δεν μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει μονάχα το ποσό. Δεν μου λέτε, έτσι, κύριε Κουρέτα, δεν θα χρειαζόταν όμως ένα στρατηγικός ενιαίος σχεδιασμός? Εννοείται. Και μια χρόνια. Το έχουμε πει από την αρχή. Ναι. Ο οποίος θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα έπαιρνε την προστέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία κάνουμε. Και δεύτερον, θα προσπαθούσε να χτίσει εθνικό απόθεμα, ναι, σε περιπτώσεις όπως είναι η συγκεκριμένη, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κρίση. Να πω κάτι. Πώς όλες οι χώρες. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε αυτές τις μέρες, για να πιάνουμε και λίγο την επικαιρότητα. Έχουμε πέσει σε ένα σιωπηλό πλαφόν. Χθες ακούσαμε και τροπολογία που ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στα αλεύρι, τα ηλιέλαια. Εκεί είναι κυρίως η κωδική. Αλλά σιωπηλά. Απόθεμα δεν υπάρχει. Υπάρχει θέμα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Είναι του κύριου Βάκη Τζιοπανίδη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ΑΚΕΛ, του Αγροκτηνοτροφικού Κόμματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι επικεφαλής, με ενδιαφέρουν οι επισημάνσεις που κάνει. Και τα ξέρετε καλά. Πριν μερικά χρόνια, λέει, η Ελλάδα δεν έκανε εισαγωγή ούτε ένα κιλό λίπασμα. Και ευχαριστώ τον Κούλη τον Κωνσταντινίδη που μου το έστειλε. Και κάναμε εξαγωγές μέχρι και στην Κίνα. Σήμερα κινδυνεύουν να μείνουν τα χωράφια άσπαρτα λόγω του ότι δεν θα βρίσκουμε λιπάσματα ή η τιμή τους θα είναι απαγορευτική. Σήμερα κινδυνεύουν να μείνουν τα χωράφια άσπαρτα λόγω ότι δεν θα βρίσκουμε λιπάσματα, λοιπόν. Μέχρι το 18 κάναμε εξαγωγές ζάχαρης σε όλα τα Βαλκάνια και τώρα βάλαν πλαφόν στα σούπερ μάρκετ στη ζάχαρη. Σε λίγο θα την αγοράζουμε με κουπόνια του Υπουργού. Μέχρι το 85... Και φέρνουμε από τη Ζουαζιλάνδη ζάχαρη, μια χώρα η οποία είχε μια τεράστια δυνατότητα να παράγει ζάχαρη, αυτή τη στιγμή σάγια τη Ζουαζιλάνδη ζάχαρη. Συνεχίστε. Μέχρι το 85 η Ελλάδα, αυτό που είπατε εσείς, είχε αυτάρκεια σε μαλακό σιτάρι 117% και σήμερα έχουμε αυτάρκεια μόνο 10%. Και δεν είναι μόνο αυτά. Διαχρονικά τα κόμματα που κυβέρνησαν κατέστρεψαν την Ελλάδα στην κυριολεξία, δεν άφησαν τίποτα όρθιο, έκλεψαν, ρήμαξαν, χάρισαν σε κολλητούς, πούλησαν σε ξένους ανταγωνιστές και γενικά δεν έφυσαν λίθο επί λίθου. Και λέει ο άνθρωπος το πολύ απλό: ούτε αποθεματικά μπορέσαμε να λειτουργήσουμε ως χώρα. Να σας το πω κάπως διαφορετικά. Παρακαλώ. Το τι έχουμε κάνει με ένα άλλο προϊόν, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν τρώγεται, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ένα φοβερό προϊόν για την ελληνική οικονομία, το βαμπάκι. Το 2000 η Ελλάδα είχε 60 νηματουργεία, τα οποία έπαιρναν το βαμπάκι, το κάνανε νήμα, και από εκεί και πέρα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και από εκεί και πέρα ρούχα χαμηλής μόδας, δηλαδή εσώρουχα, μπλούζες κλπ. Και τα πουλούσανε. Αυτή τη στιγμή, με μια σειρά εγκληματικών πολιτικών που έχουν να κάνουν κυρίως με την ενέργεια, υπάρχει 1,5 νηματουργείο στην Ελλάδα, και το βαμπάκι το οποίο παράγουμε το εξάγουμε και βασικά στην Τουρκία, η οποία το παίρνει, παίρνουμε και περίπου 400 εκατομμύρια από την εξαγωγή του βαμβακιού. Αυτοί το κάνουν νήμα, μας το φέρνουν πίσω και πληρώνουμε 1,3 δις, και άμα το κάνουν ρούχα χαμηλής μόδας πληρώνουμε 5 δις. Και τα ρούχα του ελληνικού στρατού ράβονται στα άδωνα. Αυτή τη χώρα φτιάξαμε. Δυστυχώς αυτή τη χώρα φτιάξαμε. Και αν θέλουμε να την αλλάξουμε, εδώ είμαστε να βγουν αυτοί οι οποίοι έχουν το όραμα να μας το εξηγήσουν, κύριε Σαχίνη. Με ρητορίες του τύπου κάνουμε στα σούπερ μάρκετ πλαφόν και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία ακούω, που δεν θέλω να τα σχολιάσω, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Αυτοί οι οποίοι διοίκησαν την Ελλάδα τόσα χρόνια, αυτή τη χώρα φτιάξανε, και αν θέλουν να την αλλάξουν, να μας πείσουν ποιο είναι το όραμα για να συνταχθώ κι εγώ, για να μην μου κλέβουν τη στράτευση και εμένα και οποιοδήποτε άλλο. Δεν το δέχομαι. Κύριε Κουρέτα, επειδή ξέρω τις προσπάθειες που κάνετε, και όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, με τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, της σχολής, στην οποία είστε καθηγητής, και βλέπω και την απόδοση που έχουν σε διάφορες πτυχές. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Επειδή μπορεί να το θεωρητικολογούσαμε μέχρι τώρα, αλλά η επισητιστική κρίση χτυπάει την πόρτα του λεγόμενου ανεπτυγμένου κόσμου. Φανταστείτε στον τρίτο κόσμο τι έχει να γίνει και τι κύματα θα έρθουν. Λοιπόν, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η στροφή στο χωράφι
από φέτος για παράδειγμα να αρχίσουν να καλλιεργούνται τα σιτηρά. Είναι. Εγώ θέλω να πω ότι παραδοσιακές περιοχές, μισό λεπτό κύριε Κουρέτα, μισό λεπτό. Παραδοσιακές περιοχές και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Στις ατέλειωτες εκτάσεις μονής του πλού, η βιομηχανία μπύρας παραδοσιακή, δεν θα κάνω διαφορά, η ΦΙΚΣ έπαιρνε τις καλύτερες ποικιλίες για το κρυθάρι της. Πόσο μάλλον τι γινόταν στη Θεσσαλία. Άρα ρωτώ, είναι εφικτό αυτό να χτίσουμε σιγά σιγά αυτό που λέμε επάρκεια? Φυσικά. Απλώς θέλει μια στρατηγική. Η Βουλγαρία, ας πούμε, έχει αποφασίσει ότι θέλει να φτιάξει 3 εκατομμύρια τόνους εθνικό απόθεμα. Είναι μεγάλο απόθεμα, έτσι, τεράστιο. Θέλει να το φτιάξει. Και για να το φτιάξει, πάει και πιέζει τους παραγωγούς να τις το δώσουν με 300 ευρώ τον τόνο. Αυτοί το πουλάνε 400 αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουν? Ας πούμε, οι πιέσεις που κάνει η κυβέρνηση θα τους αλλάξει και θα το πληρώσουν, ή θα συνεχίζουν να εξάγουν? Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει. Υπάρχει το νότιο ημισφαίριο, το οποίο έχουν εφερήσει, και υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν στάρι. Η Αμερική έχει τελείως διαφορετικό στάρι. Και για να έρθει ένα καράβι 30.000 τόνων, 30 εκατομμύρια κιλά, θα κάνει 40 μέρες. Τι να γίνει 40 μέρες, εάν η κυβέρνηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αποφασίσει να κλείσει την άλλη εβδομάδα και να έχει εθνικό? Ποια είναι η στρατηγική μας, από πού θα αγοράσουμε? Όλα αυτά τα πράγματα, όταν ας πούμε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και η φοδιαστική λυσίδα βλέπει το τέτοιο, ανεβαίνουν τιμές. Τώρα από 70 λεπτά η φρατζούλα του 250 πήγε 1,10, 1,20, πάει 1,5. Το ηλιέλαιο από 70 λεπτά πήγε 4 ευρώ. Σωστά. Το οποίο παράγεται στην Ουκρανία. Πώς θα γίνει, πώς θα προγραμματίσει ένας άνθρωπος τη ζωή του, ένα μαγαζί, πώς θα προγραμματίσει τιμή που δεν ακούει μια στρατηγική? Αυτά θα πρέπει να έχουν πίσω τραπέζι από εδώ και εβδομάδες. Ο φίλος μου Γαβρίλ είναι κτηνοτρόφος εδώ στην Κρήτη. Λέει: καλημερίζω τον εξαιρετικό κύριο Κουρέτα. Είναι ίσως από τους λίγους που προβάλλει την αξία των γαλακτοκομικών προϊόντων της πατρίδας μας. Το ρωτώ όμως, με βάση την εικόνα που υπάρχει στην οικονομία, πιστεύει ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να συντηρώ τα ζάμου? Ναι, μπορεί. Εάν πραγματικά υπήρχαν ανακοινώσεις, ας πούμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες μελέτες. Μα έχουν πάει πάνω ζωοτροφές. Δείχνουν ότι τα γαλακτοκομικά κατοικίσια, πρόβια και με πλήρες λίπος έχουν καλύτερο, κάνουν συνυγεία από τα light. Σωστό, το έχετε... Ποιος το γνωρίζει αυτό το πράγμα? Γιατί βελτιώνουν το μικροβήμα του εντέρου, το οποίο είναι η βάση της μεταβολικής υγείας. Αυτά είναι στρατηγική, είναι πολιτική. Πώς θα συντηρήσω εγώ τα οζά μου όμως, κύριε Κουρέτα μου, όταν οι ζωοτροφές έχουν πάει στο γαλαξία έχει πάνω? Έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Αυτό έχει δίκιο. Όταν δεν ακούει μια στρατηγική πώς αντιμετωπίσει και από πού θα βρει το απόθεμα για να πάρει τη ζωοτροφή του και είναι μοναχός του, δεν έχει δίκιο. Και δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Ο φίλος ο Λευτέρης, κύριε Κουρέτα, ποια προϊόντα και σε επίπεδο αποθεματοποίησης και επάρκειας, κατά τη γνώμη σας, είναι μείζονος σημασίας αυτή τη στιγμή, στρατηγικά θα έπρεπε να τα συζητάει η κυβέρνηση και τα κόμματα? Ποια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το βασικό πράγμα που έπρεπε να συζητάει είναι το μαλακό στάρι. Να μην πάμε σε όλα τα προϊόντα τα οποία έχουμε. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει εθνικό απόθεμα σε όλα μέσα σε ένα μήνα, δεν γίνεται. Αλλά το γεγονός ότι έπρεπε να δημιουργηθεί εθνικό απόθεμα με μια διαδικασία συζήτησης σοβαρής με ανθρώπους που γνωρίζουν, ναι, αυτό έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη. Δεν μπορεί να βγαίνουν στη Βουλή και να λένε πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά. Φτάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση. Τώρα, σήμερα. Σήμερα. Θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου μου του Γκούλη από τη Θεσσαλονίκη. Με βάση την εμπειρία σας, κύριε Κουρέτα, είτε εφαρμοστούν είτε όχι συγκεκριμένες πολιτικές, τελικά ποια θα είναι η καλύτερη κατάσταση και ποια η χειρότερη για τα επόμενα χρόνια σχετικά με τη διατροφική επάρκεια της Ελλάδας? Πάρτε, λέει, πρώτα το χειρότερο σενάριο, ότι δεν κάνουμε στρατηγικές ουσίες. Ποιο θα είναι το χειρότερο για τη διατροφική επάρκεια της Ελλάδας, τι θα μας συμβεί? Κοιτάξτε, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το επόμενο χρόνο, 1,5, 2 χρόνια. Δηλαδή, από τη στιγμή που στην Ουκρανία υπάρχει αυτό το πρόβλημα, σε συνδυασμό ότι έχουν φύγει 10 εκατομμύρια άνθρωποι έτσι από την Ουκρανία. Δηλαδή σε 40 εκατομμύρια πληθυσμό έχουν φύγει περίπου 10 εκατομμύρια. Αυτό πώς θα γυρίσει η παραγωγική βάση, πώς θα ξαναχτιστεί μια χώρα η οποία έχει καταστραφεί, πώς θα ξαναρχίσει να παράγει? Καθνικά, εάν εσύ θέλεις
να χτίσει ένα εθνικό απόθεμα και να κάνει μια στρατηγική, πρέπει να την εξηγήσει. Θα στραφεί σε άλλες χώρες. Θα στραφεί στις χώρες του Νοτιού Μεσογείου, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, εκεί προς τα εκεί, θα πάει στην Αμερική. Αυτά χρειάζονται μια ολόκληρη συζήτηση. Εάν δεν γίνει, σίγουρα θα υπάρχουν το επόμενο 1-1,5 χρόνο, θα είναι δύσκολα. Και θα είναι δύσκολο όχι μόνο για τους καταναλωτές, θα είναι δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν τα μαγαζιά. Γιατί δεν θα μπορούν να αγοράσουν. Ας πούμε, αν έρθει ένα καράβι με 30.000 τόνους από την Αμερική, δηλαδή 30 εκατομμύρια κιλά, αυτό θα κοστίσει με 722 εκατομμύρια. Ποιος θα το αγοράσει αυτό? Ποιος το πάρει? Πρώτος. Κλείνοντας, σας παρακαλώ πολύ, η χώρα στον πρωτεϊνή τομέα, μου το στέλνουν εδώ βροχή τα ερωτήματα από την ώρα που ακουστήκατε. Πού θα έπρεπε, δεν μπορεί όλα, αλλά πού κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να δώσει άμεσα από χθες βάρος, εδώ και τώρα μαλακό, μαλακό στάρι, ζωτροφές, ποιοτικές ζωτροφές που μπορούμε να φτιάξουμε. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ποιοτικές πολύ καλύτερες από τη σόγια που εισάγουμε, αν πραγματικά και πιο πρωτεϊνούχες. Αγελαδινό γάλα, αγελαδινό κρέας θα πρέπει να εξηγήσουμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια στρατηγική η οποία να κατοχυρώνει τα προϊόντα τα οποία ήδη κάνουμε και τα οποία ήδη είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είναι το πρόβιο και το κατσικίσιο κρέας, τα τυριά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα, τα αυγά, τα ψάρια, τα φρούτα, το ελαιόλαδο. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά προϊόντων τα οποία θα έπρεπε να τα στηρίξουμε και να πείσουμε τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται για ένα διάστημα κανείς να παίρνει σόν και καλά χοιρινό κρέας και αγελαδινό, μπορεί να πάει και σε άλλα κρέατα τα οποία επίσης είναι ποιοτικά. Και σε αυτό πράγμα θα να ξεδιπλώσουμε μια στρατηγική και να καλύψουμε και προϊόντα τα οποία έχουμε έβγει κυρίως στο μαλακό στάρι. Κυρίως... πριν κλείσουμε, ο Σταύρος λέει: καλημέρα κύριε Κουρέτα. Εγώ τέλειωσα το ΤΕΙΚΛΟ στο Ιφαντουργία στο 92 και στο τέταρτο εξάμηνο δεν υπήρχε, όπως το λέτε δηλαδή, εργοστάσιο για να κάνουμε πρακτική το εξάμηνο. Είχαν κλείσει τα νηματουργία. Και ο Λευτέρης, άλλος Λευτέρης αυτός. Μήπως κύριε Κουρέτα στο τέλος μας πλασάρουν το κρέας εργαστηρίου και τα έντομα ως εναλλακτική πηγή? Εντάξει, γίνει αυτό, αλλά όχι σε 6 μήνες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. να μην την μπερδέψουμε τώρα. Μια άλλη ιστορία, τελείως διαφορετική, η οποία έχει να κάνει με άλλα πράγματα και με προβολές και με συμφέροντα άλλου τύπου, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Τώρα συζητάμε την αγροδιατροφή μας αυτάρκεια, η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η επιτομή του γιατί φτάσαμε, πώς φτάσαμε εδώ και τι θα έπρεπε να κάνουμε ή να κάνουμε έστω και σήμερα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.